και δεν παίρνει. Λοιπόν, δεν παίρνει. Θα πούμε τι γίνεται. Αγοράζουμε για βαγιά παιχνίδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τεχνοδρόμιο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το τεχνοδρόμιο ήταν ένα κατάστημα που υπήρχε στον Γκάζι με συλλεκτικά είδη, video games, έργο toys και γενικά collectibles. Και πλέον ήρθε σε αυτόν τον χώρο, σε μεγαλύτερο χώρο, διόροφο, στα κάτω πετράλωνα, 10 λεπτά μακριά από τον ηλεκτρικό και πολύ κοντά απέναντι από το θέατρο Πάνθεο. Εδώ μέσα θα γνωρίσουμε τον Τόλι για όσους δεν τον γνωρίζουν. Θα δείξουμε γρήγορα τι έχει το μαγαζί στα ρέτρο γενικά και θα αφοσιωθούμε περισσότερο επάνω στη βίντεο Games Corner να δείτε ακριβώς τι παιχνίδια υπάρχουν και αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε ό,τι σας αρέσει μέσω του eBay Shop που έχει το intro. Είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι και φύγαμε. Καλά, ακόμα εδώ το παίζεις αυτό. Πού να το παίξω? Υπάρχει τεχνολογία εδώ, ήμουν στο Switch. Sonic Mania. Έλα ρε φίλε, δεν έχω Switch, γι' αυτό. Καιρός να πάρεις. Πω, και τι λέει, μετράει? Το έχεις δοκιμάσει? Θα ξεχάσεις τα ρέτρο. Sonic Mania. Η μουσική από το παλιό, το μεταξύ στο σύγχρονο, ξέρεις, το Sonic Mania. Mania Mode. Για να δούμε το Switch τι κάνει. Με το κοντρολεράκι παίζει με αναλογικό, ε. Εντάξει. Η remaster η εποχή, λίγο πιο καλή, Sonic Mania στο Switch. Δεν ξέρετε, βέβαια εγώ είμαι λίγο ρετρολάδι με τα Mega Drive, αλλά οκ, θα πω ότι μου αρέσει και το Switch τώρα εδώ. Για να το δοκιμάσεις. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, έχω ξαναδεί αυτή την πράγμα εδώ. Πώς παίζει το αυτό? Θα το βρεις. Κάνα ρομπότ, ας πούμε, θα ελέγξω. Θα το βρεις, για παιδάκια είναι. Έλα ρε φίλε. Παιδιά, κάνετε witnessing ότι παίζω πρώτη φορά Switch. Δεν ξέρω πώς παίζει. Τι είναι αυτό, παιδιά. Α, είδες, πάνε στα ίδια εγώ. Είναι άσχετος που είναι. Χαμούλης. Τι πλάκα έχει. Αλλά νομίζω ότι μην ξέρεις, άλλη είναι τεχνόλογη αυτό μου κι άλλο. Μου τελείως άγνωστο. Τανκ, μάλιστα. Καλή φάση, εντάξει. Ωραίο. Sonic Mania για Switch, παιδιά, το είδατε. Με τον Τόλι και πάμε λίγο να πούμε λίγο κάποια πραγματάκια τώρα. Φύγαμε. Λοιπόν, ήρθαμε στο παιχνοδρόμιο όπως σας είπα πριν και εδώ έχω τη χαρά να φιλοξενηθώ από τον Τόλι, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκάλεσες για να παρουσιάσουμε σήμερα το μαγαζί. Εννοείται, όπως σας είπα πιο πριν, το παιχνοδρόμιο υπήρχε ήδη σε παλαιότερο σημείο, στο Γκάζι. Δύο χρόνια στο Γκάζι. Ακριβώς. Από το Μάιο εδώ πέρα. Είσαι εδώ, έχεις μεγαλύτερο χώρο, ένα όρο που σχεδόν βλέπω μόνο video games, που αυτό είναι πολύ καλό για τους φίλους που γουστάρουν τη φάση, ρεκρό και μη. Έχεις, βλέπω σουιτσάκια εδώ, έχεις κλασικές οθόνες Sega, Nintendo και είναι χαμούλες. Ναι. Ωραία. Γενικά στο μαγαζί ένα ο θεατής που θα έρθει, ας πούμε, τι μπορεί να βρει πέρα από video games, γιατί πολλοί μπορεί να μην δεν ξέρουν, ας πούμε. Γενικά, από τη δεκαετία του 80, σχεδόν τα πάντα, από γραφική ύλη, κουκλάκια, κούκλες, action figures, στραγγισμένα, ας πούμε, mock, περιφέρω, έχουμε απ' όλα, ό,τι βρίσκουμε, ό,τι μας φέρνουν. G.I. Joe, δηλαδή Transformers, όλα, Transformers, ναι. Κομπλέ, εγώ, κομπλέ, στις κασέτες. Και πιο παλιά βέβαια, έχουμε και τσίγκινα παιχνίδια. Και τσίγκινα, δηλαδή, κάποια παλιά παιχνίδια που μπορούμε να βρούμε στο πεχνοδρόμιο από τη δεκαετία του 50. Τόσο παλιά, ε. Έχουμε και. Μπράβο. Έχεις συλλέξεις δηλαδή που κυνηγάνε. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ναι, σωστό. Η δίκευση στη δεκαετία του 80. Τώρα από retro gaming τα λοιπά, ξεκινάμε από Atari. Και φτάνουμε μέχρι και Switch, ας πούμε, γιατί και η Nintendo, ας πούμε, οι συλλέξεις Nintendo.
Είναι πολύ άτιμη. Βλέπω έχεις μεγάλη ποικιλία. Εμείς θα τα δείξουμε όλα στους θεατές σε ένα πέρασμα και τα vintage κάτω τα toys να έχουν και μια ιδέα από θέμα εικόνας. Και μετά θα αφοσιωθούμε εδώ λίγο να παίξουμε και τα λοιπά, να δείξουμε καλύτερα το χώρο. Θες να πεις κάτι άλλο στους φίλους, ξέρω εγώ κάτι, έχεις το μυαλό, να κάνω μια σωστή κίνηση και να έρθουν προς τα εδώ. Λοιπόν, κάτω Πετράλωνα, 10 λεπτά από τον ηλεκτρικό. Παιδιά, πολύ ωραίος χώρος και με playroom εδώ. Μην μασάτε, ελάτε. Πολύ καλό παιδί, τώρα θα μου ξέρω κάποια χρόνια από τη φάση όλα αυτά τα vintage. Νομίζω ότι θα δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ, όσοι δεν έχετε έρθει. Και πάμε να προχωρήσουμε, έτσι. Φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε εδώ το room tour στο Τεχνοδρόμιο, στον πάνω όροφο. Πολύ όμορφος ο χώρος που έχει φτιάξει ο Τόλης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι όλα μαζεμένα και είναι όμορφα. Ωραία στημένα με άνεση. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι να το δείξω τώρα. Πάμε εδώ λίγο. Έχει ένα σταντάκι. Nintendo DS μέσα με κάποιους τίτλους. Μπορούμε να τους δούμε και δυο μηχανηματάκια. Από κάτω βλέπουμε DS-άκια. PSP, Game Boy Pocket Ασημή, πολύ όμορφο, πιο όμορφο χρώμα. Κάποια παιχνίδια Game Boy Advance, PSP. Εδώ βλέπουμε μια promo, έτσι, βιτρινίλα Nintendo εποχής, για Game Boy NES, πιο πολύ εποχή. Εδώ βλέπουμε ένα NES, Super NES, Atari 2600, Mega Drive, GameCube, Master System 2, ένα Spectrum, μια arcade βάση και τελευταίο αφήνω αυτό εδώ, το Tech Toy, το σπάνιο Master System 3 Combat αλλιώς, το οποίο είναι κανονικά προς πώληση με όλα τα περιφερειακά και σύντομα με ενημέρωση ο Τόλης ότι θα έρθει και με ολόκληρο κουτί κομπλέ Master System 3 για τον ενδιαφέρεται. Εδώ μια κλασική Game Boy βιτρινούλα εποχής, εντάξει, λίγο το ζαμάκι της βέβαια. Κάποια παιχνιδάκια, κάποια αξεσουάρ, Game Boy Advance, AC/DC, κάτι third party, χειριστήρια. NES, ένα από τα διάφορα pack που είχαν βγει, το απλό, το control deck που λέγανε. Γυρνάμε πίσω να δούμε το αντίπαλο δέος κάτω-κάτω, το πρώτο ευρωπαϊκό Master System. Το πρώτο μοντέλο με Alex Kidd μέσα, κλασικά. Από πάνω συνεχίζουμε με έναν κλόνο Mega Drive 2 που είχαν κατακλείσει την χώρα μας στη δεκαετία των 90, στα μέσα της. Βλέπουμε, συνεχίζουμε εδώ κάποιες συλλεκτικές για Wii, Max Payne, PS3, Defiance. Τις φιγούρες δεν τις λέω από πάνω γιατί τις βλέπετε. Far Cry 4, πολύ όμορφη συλλεκτική. Zelda Breath of the Wild. Όταν βγήκε το Switch με αυτή την παιχνιδάρα. Commodore Amiga 500, παιδιά. Με Captain Planet, Lemmings και Space Mutants με Bart Simpson, παιχνιδάκια. Συνεχίζουμε 360, Call of Duty Gods, συλλεκτική. Από κάτω κάποιες φιγουρίτσες, Survival Shadows of Katmai Wii και συνεχίζουμε ένα Star Wars μεγάλο pack, Millennium Falcon, World of Warcraft Cataclysm, συλλεκτική, Resistance 3, Survivor Edition και άλλη συλλεκτική, DJ Hero, κάτω της Taiko, το Video Driver, ένα πολύ αστείο παιχνίδι εποχής κατεμέ, το οποίο δεν είναι εικόνα όπως δείχνει, είναι σαφώς πιο υποβιέστερο, αλλά μια ωραία κοινοτομία της Taiko. Εδώ μπροστά μου είναι η Μιλού, ένας παίχτης του Playroom αυτή τη στιγμή και συνεχίζει. Nintendo 64, κάποιες κασέτες και DVD pack, ZX Spectrum, από κάτω Tommy Pinball και από κάτω η κλασική έκδοση του NES και αυτή είχα εγώ μικρός όταν πρωτοβγήκε το 1991, τον πήρε ο πατέρας μου στο Μινιόν, στο λανσάρισμα της Nintendo στην Ελλάδα. Μετά κάποιες φιγουρίτσες, Marvel, Galactus, όμορφα στημένες.
τις single most γενικά φιγούρες βλέπουμε, Marvel εδώ και προχωράμε. Φιγούρες κι άλλες αριστερά-δεξιά και μπαίνουμε τώρα στο πιο κυρίως κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στα αριστερά. Λοιπόν, στα αριστερά μας έχουμε ένα decent Super Nintendo pack κομπλέ, κάτι πολύ ωραία Super Mario ρολογάκια. Με τα γενέστερα αυτά δεν πρέπει να είναι παλιά. Εδώ βλέπουμε ένα Ιαπωνέζικο Super Game Boy με το pack του, λίγο σπανιάκι αυτό. Και από κάτω βλέπουμε διάφορα Game Boy, Color, Pocket σε διάφορα χρώματα. Βλέπουμε το Classic, το Game Boy, το Clear με την original θήκη του. Μετά κάποια παιχνιδάκια Pokémon Stadium που είχε γίνει χαμός το 2001, Mario Party 2, κάποια άλλα παιχνίδια σφραγισμένα, Nortec και το Pokémon Stadium, παιδιά, είναι σφραγισμένο και το Mario Party 2. Κάτι φιγουρίτσες και μετά κάποια παιχνιδάκια κάτω. Ξεχωρίζει το Primal Rage για Super Nintendo στα αριστερά, κάποια άλλα Ιαπωνέζικα για Game Boy Color και διάφορα παιχνιδάκια για Game Boy Advance. Και κάτω κάποια παιχνιδάκια άλλα, διάφορα PS2, Wii, Tech Toy, Lion King, σημαντικό κομματάκι όμορφο, ελληνικό Mortal Kombat βλέπω εκεί για Game Boy, Final Fantasy και προχωράμε, όμορφο το setup εδώ. Εδώ αυτό τώρα να πω την αλήθεια εγώ δεν το έχω ξαναδεί, είναι Ιαπωνέζικο, Taito, PlayStation 2, Space Invaders, χειροκίνητο κάπως, βλέπω κάτι, δηλαδή κάποια λειτουργικότητα έχουν αυτά. Λιγνά δεν το έχω ξαναδεί, απλά ξέρω ότι ο Τόλης φέρνει πολλά πράγματα από η Ιαπωνία. Nintendo GameCube, εδώ καλά, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ από κοντά. Programmable λέει TV Game Console, Horizon 2 συλλεκτική. Άλλη συλλεκτική για Switch, Borderlands, αυτή η limited edition μου άρεσε πάντα του Gears of War και δεν την είχα πάρει. Σφραγισμένη να πω την αλήθεια, εδώ, την ψήνω αυτή. Κάποια άλλα παιχνιδάκια, Borderlands, Tomb Raider, Survival Edition. Εδώ κάποια άλλα παιχνιδάκια, PS3 γενικά, Wii. PlayStation DualShock, το δεύτερο μοντέλο, σαν να το έχω πάρει και εγώ μικρός, γεμάτο. Κλόνος Atari, αυτόν είχα και εγώ, με είχαν φουλάρει η δική μου. Wii της Nortec από κάτω και δίπλα Wii Fit. Από πάνω συνεχίζουμε άλλη κονσόλα παλιά, πολύ παλιά εποχής. Quickshot μοχλάκια. Είχα και εγώ που ήξω, ήταν αρκετά μικρός. Παιχνιδάκια Master System, παιχνιδάκια Mega Drive, άλλο ένα Pokémon Stadium όχι σφραγισμένο, Road Rush, παιχνιδάρες, παιδιά, Electronic Arts, και τιμές, 18.000 και μετά βλέπετε ανατίμηση 2.000 δραχμές. Όταν δεν τις θέλανε, δεν το θέλανε άλλο στα ράφια, μάλιστα. Από πάνω κάποια άλλα πραγματάκια, το Sonic Mania εδώ, το Switch του Tolly που έχει εδώ και παίζει, άλλες συλλεκτικές, Street Fighter βλέπω εδώ, πολύ όμορφες, Starlink, Bad for Atlas, από το Star Fox, όμορφο, συλλεκτική Batman, Arkham Asylum, πολύ καλή έκδοση, PS3, Splinter Cell συλλεκτική, Tekken 6, Chopper Edition, που από αυτό δεν το ξαναδεί, θα είναι από την αλήθεια, και Call of Duty Ghosts. Παιχνιδάκια Xbox 1, σφραγισμένα. Οι τιμές, ξέχασα να πω ότι είναι πάρα πολύ καλές στο τεχνοδρόμιο και επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολλά και δεν έχουν ανέβει στο eBay Store, για ό,τι απορία έχετε για τιμές, κάτι που βλέπετε σε ενδιαφέρει, ειδικά οι φίλοι που είστε από επαρχία, μπορείτε να στείλετε στη σελίδα του Τεχνοδρόμιου στο Facebook.
Συνεχίζουμε και 360 παιχνιδάκια, κάποια άλλα κάτω, Mario Kart, το παιχνίδι μαζί με το τιμονάκι, ένας κλόνος Famiclone του NES της Ιαπωνίας, το έχω και αυτό, το είχαμε και τότε μικρή, αστεία Hitman συλλεκτική, Absolution, Lego Star Wars και άλλο ένα Wii σφραγισμένο και εδώ ένα Nintendo 64 Clear με παιχνιδάκια Saturn, Virtual Fighter 2 βλέπω, Pandemonium, FIFA 96, Euro 96, τι άλλο, NBA Jam Extreme, Worldwide Soccer, OK και κάτω και ένα Atari 2600 με το κουτάκι του. Συνεχίζουμε. Παιδιά, αυτή εδώ την βιτρίνα, δηλαδή από το stand της Sega, καταρχήν να ξέρετε ότι το ψάχνει. Αν κάποιος έχει κάποιο ή ξέρει κάποιο να πουλάει, το θέλω. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις με αυτό. Οι πρώτες αναμνήσεις ξεκινήσανε στο Μινιόν και στο Λαμπρόπουλο περίπου το 92 και έπειτα, που έπαιζα έτσι Sonic, παιδιά, που δεν είχα τότε Mega Drive 1. Πηγαίναμε με το λεωφορείο από την περιοχή μου για να πάμε κάτω στο κέντρο, στο Μινιόν και στο Λαμπρόπουλο να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Πολύ εντυπωσιακή με τα νέα της. Οι μικρές οθόνες τότε πιάνανε φοβερά εκτιμητό αποτέλεσμα, γιατί μικρή διαγώνιος, πιο μαζεμένα από το να είναι μεγάλες οι ίντσες, ζωντανά χρώματα, αυτό το συγκεκριμένο το Mega Drive έχει και RGB καλύτερη εικόνα, εννοείται. Από κάτω εδώ κλασικά έπαιρνε ένα Master System 2 και εδώ ένα Mega Drive 1 κανονικά, απλά εμείς έχουμε βάλει τώρα το 2. Εδώ όπως βλέπετε υπήρχε το slot για το χειριστήριο, από πάνω υπήρχε και plexiglass που ήταν οι κονσόλες κλειστές, δεν μπορούσε κανείς να σπειράξει και υπήρχε και το κλειδάκι εκεί. Και από κάτω φυσικά άλλο κλειδάκι, άλλη βιτρινούλα που υπήρχαν μέσα τα παιχνίδια. Πηγαίναμε και κολλάγαμε να δούμε τι θα πάρουμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή στις γιορτές μας. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε εδώ. Gears of War 3 με Xbox συλλεκτική έκδοση, limited edition, με το παιχνίδι και βαμμένο και τα δύο pads με 320GB μεγάλο δίσκο. Εδώ είναι ένα Mega Drive 2, το Variant με το ένα χειριστήριο, Zetron παιδιά, αχρησιμοποιητό, είναι σφραγισμένο, μέσα είναι όλα κομπλέ, έχει μόνο κάτι πολύ με τους τσαμπουκάδες εδώ, η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή. Συλλεκτική Oldboy εδώ για Switch σφραγισμένη. Μεγάλη ποικιλία σε παιχνίδια PS2, πάρα πολλοί τίτλοι, τώρα πει κάτσουμε να τους δείξουμε όλους, βλέπετε υπάρχει πάρα πολύ πράγμα. Το Sega Control Stick για Master System, δύο κιόλας, εγώ είχα χαλάσει το δικό μου, οπότε ευκαιρία να πάρω τώρα ένα άλλο, γιατί είχε χαλάσει το πρώτο μου, το ένα καβατζώνεται. Κάτω PlayStation 2 με το μπλε το κουτί, τα οποία ξέρω ότι είναι κομπλέ μέσα στο κουτάκι τους, και άλλη μια μεγάλη ανάμνηση της εποχής, η Nintendo η βιτρίνα παιδιά, που είχε μέσα τα παιχνίδια Game Boy σε αυτές τις θηκούλες ή NES κασέτες που τις έπαιρνε ωριακά και αργότερα βάζανε και Super NES κασέτες, αλλά στα πλάγια. Εδώ τόλις βλέπετε έχει τη βιτρίνα και όλα αυτά τα οποία είναι τότε εποχής πρόμο στα καταστήματα. Το Sega το έχει βάλει ο τόλις, προφανώς όλοι αυτοί είναι Nintendo η βιτρινούλα. Πολλά παιχνίδια PlayStation 1 και εδώ επίσης έχει αρκετά σφραγισμένα Nintendo 64, παιχνιδάκια, Superman, κάποια άλλα, GameCube, διάφορα, Metroid Prime, βλέπω και κάποια Dreamcast, για να τα δω λίγο καλύτερα. Coming. Εντάξει, πιο low grade παιχνίδια, Ubisoft. Είχα ξεχάσει ότι Ubisoft υπήρχε τότε. Ξαναθυμήθηκα με τα Assassin's Creed. Πιο κάτω έτσι διάφορα loose παιχνιδάκια, με Mega Drive εδώ, βλέπω είχε αρκετά. Πολύ πράγμα,
παιχνιδάκια NES. Τέτρις βλέπω. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι φίλες, παιδιά της Nintendo. Έχω και εγώ δύο. Θα ήθελα να έχω πιο πολλές, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να ψήσω τον Τόλι να μου δώσει καμία. Λοιπόν, εδώ διάφορα άλλα παιχνιδάκια. Επίσης εδώ βλέπω και κάποια παιχνιδάκια για Atari, κασέτες Atari, Defender, Missile Command. Και οι τιμές τους, παιδιά, πολύ ανταγωνιστικές. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα εδώ τιμή, 10 ευρώ. Εντάξει, όχι ότι είναι γενικά πολύ ακριβή τίτλη αυτή, σε καμία περίπτωση, αλλά okay, είναι 10 ευρώ το κασετάκι με το μανιουαλάκι του. Φεύγουμε από αυτή τη βιτρίνα. Εδώ ο Τόλης έχει φτιάξει θήκες για Game Boy κασετάκια, διάφορα παιχνιδάκια, όλα με τις τιμές επάνω, πολύ καλές τιμές. Και κάτω, όπως είπα και πριν, έχει αρκετά γιαπωνέζικα παιχνιδάκια και Game Boy. Εδώ κάτι που θέλω να δείξω. Κατάλογοι, ο δεύτερος κατάλογος της Sega, Mega Drive, δηλαδή Mega Drive 2 εποχής, ο οποίος αυτός κατάλογος ήταν αλλαγμένος, γιατί εγώ έχω και το κατάλογο και το Mega Drive 1 που έδειχνε εδώ. Και εδώ υπάρχουν και όλα τα αναβαθμισμένα αξεσουάρ. Εδώ, ας πούμε, στο πρώτο κατάλογο υπήρχε το Master System 1 Converter, εδώ υπάρχει το 2 ή το Mega CD το 1. Πολύ όμορφος κατάλογος, μεγάλες αναμνήσεις. Εδώ βλέπουμε το promo leaflet του παιχνοδρόμιου. Και νομίζω ότι σας έχω δείξει όλο το κομμάτι και πάμε να σας δείξω κάτι τελευταία Game & Watches ή κάτι έτσι ωραία μικρά αρκετάκια παιχνιδάκια. Λοιπόν, θέλω να δείξω γι' αυτό εδώ για τέλος. Afterburner, έτσι, arcade φάση εποχής. Πολύ όμορφο. Και εδώ, Game & Watch, παιδιά, διάφορα. Και άλλα πιο παλιά εποχής. Scram. Η Μιλούκα βγίζει, Game Boy το chain αυτό το μικρούλι και άλλα KO τύπου Game Watch, Tommy και παιδιά αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, το Sonic μου αρέσει αυτό, μπορεί να το τσιμπήσω. Και εδώ παιδιά πάμε τώρα μία γρήγορη το μαγαζί, τι άλλο μπορείτε να βρείτε γενικά πέρα από video games που είδαμε στον πάνω όροφο. Σας πάω έτσι λίγο γρήγορα βέβαια. Κούκλες βλέπουμε, πάρα πολλές. Barbie, τηλεκατευθυνόμενα. Παλιά παιχνίδια ωραία αυτά με τις φάρσες, αυτοκολλητάκια, κασετίνες. Αυτά πώς το λέγανε, τα κουταβάκια. Άλλες κούκλες εδώ. Κάτι παλιά roller skates, Polly Pocket, Mighty Max, κάποια κουτάτα εδώ, άλλα πραγματάκια λίγο πιο σύγχρονα, δίσκους βλέπω, έχει αρκετούς δίσκους. Εδώ εννοείται δεν μπορούν να απουσιάζουν τερατομάχοι, εξωγήινοι, σκετίστες, υπογήινοι, βουγγελόφατσες κτλ. Φρικόμπαλα, βλέπουμε για ένα κουτάκι. Τα κουτάκια είναι λίγο δύσκολα πλέον. Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ όμορφους εξωγήινους οι οποίοι έχουν νίκελ επίστρωση. Πολύ όμορφο. Κάποιες άλλες φιγουρίτσες εδώ. Από πίσω βλέπουμε έτσι ρετρό μπουκάλια. Πολύ όμορφα έτσι κάποια signs, παλιά τηλέφωνα, παλιούς καθρέφτες. Και συνεχίζουμε κάποιες άλλες φιγουρίτσες. Διάφορες manga, Japan, anime, χελονιτζάκια. Βλέπω ένα Razorback G.I. Joe. Cobra Hydros λέει σφραγισμένο, θα ρωτήσω τον Αποστόλη αυτό τι παίζει. Άλλα εδώ, Wally. Σπαθί ρε παιδιά, σπαθί. Το σπαθί των Ιωνών σε ισπανικό κουτί. Είναι ένα από τα τελευταία μου κομμάτια που λείπουν για τη συλλογή μου. Βέβαια εγώ ψάχνω την LJN έκδοση στο κουτί. Αυτό δεν πάβει όμως να είναι μοναδικό κομμάτι εδώ που βλέπω αυτή τη στιγμή.
Star Wars, διάφορα Transformers, κυρίαρχη του Σύμπαντος και πάμε λίγο να προχωρήσουμε πάλι γρήγορα. Εδώ κάποια άλλα φιγουράκια, στρατιωτάκια, Ινδιάνοι, Κ.Ι.Ου, Σκουμπιντού, Μικι Μάους, στροφάκια, ευκούλιδες, Γίγαντες του Κατς, Action Masters Transformers, G2. Γενικά πάρα πολύ πράγμα, παιδιά, εδώ. Η Μιλού στο πάτωμα. Πόσο Μιλού, πόσο κορίτσι μου. Μπάρμπι είδατε. Παλιά αυτοκινητάκια εποχής μεταλλικά. Micro Machines. Lego, διάφορα και εδώ πολλά κομμάτια διάφορα, τραπέζια, Playmobil, τηλεκατευθυνόμενα λύρα, κύριοι σελληνάνθρωποι, πολύ καλά κομμάτια αυτά, Playmobil παλιά, λύρα, εδώ διάφορα κασετίνες, μολυβάκια, πολύ ρετρό κασετίνες, παιδιά, αυτές είναι φοβερές. Ράμπο εδώ βλέπω, ομορφιές. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, λίγο πίσω στα επιτραπέζια. Πριν τα επιτραπέζια, κάποια mock εδώ, ελληνικά, Mighty Max, Dinosaurs, Hook, Digimon, Battle Trolls, X-Men, Micro Machines, κι άλλα λίρα, Playmobil, Transformers, φραγισμένα G2, Γίγαντες του Κατς, Turtles, πολύ πράγμα, παιδιά. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, Turbo Bionic Megadi, το είχα μικρός, το αγαπώ. Και μια μεγάλη ποικιλία σε board games εποχής. Σφραγισμένα και μη, φυσικά. Αυτό ήταν, παιδιά, το κάτω μέρος του παιχνοδρόμιου. Ελπίζω να σας άρεσε και πάμε να κάνουμε το κλείσιμο του επεισόδιου μας. Τι φαίνεται, έχεις, παιδιά, εδώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε φάει και τόπι. Λοιπόν, Electronic Arts παιχνιδάκι για Mega Drive. Αυτό είναι μια ευγενική παραχώρηση από το Dolly, giveaway για το επεισοδιάκι. Λοιπόν, για να κερδίσετε αυτό το παιχνίδι, όσοι δεν το έχετε ή τέλος πάντων όσοι το έχετε και το θέλετε για δεύτερη φορά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι και να αφήσετε ένα σχόλιο για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για αυτό το παιχνιδάκι. Προσέξτε όσοι έχετε κλειδωμένα τα προφίλ σας στο YouTube και δεν θα μπορέσω να σας δω. Οπότε ανοιχτά τα προφίλ και τουλάχιστον ένα σχόλιο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα random generator στα σχόλια και να κερδίσετε αυτό το παιχνιδάκι με μεταφορικά πληρωμένα. Περιμένω τα σχόλιά σας.